Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Παρασκευή σε 7 η ώρα περίπου. Επειδή την προηγούμενη Παρασκευή υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που μας πήραν τηλέφωνο, που βγήκαν στον τηλεοπτικό αέρα, που είπαν τη γνώμη τους, τις ερωτήσεις τους, συμπλήρωσαν και αυτή η στοιχεία για το θέμα που αναλύσαμε για την προσευχή και υπήρξαν επίσης πολλοί άνθρωποι που μου ζήτησαν να συνεχίσουμε αυτό το θέμα, να μιλήσουμε για την καθημερινή προσευχή, να μιλήσουμε για το τι ζητάμε στο Θεό, να μιλήσουμε για την επικοινωνία του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Όλα αυτά τα θέματα θα δούμε και σήμερα. Στις δύσκολες τιμές που περνάμε, το ζήτημα της προσευχής είναι κυρίαρχο στοιχείο. Εκεί εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην Παναγία, στον Χριστό στους Αγίους, για να μπορούμε μέσα από την καθημερινή μας προσευχή να αποδιώξουμε, να απαξιστρωθούμε από τις δύσκολες στιγμές που ταλανίζουν την πατρίδα μας. Μπορούμε να πούμε σαν αρχή και σαν εισαγωγή και αμέσως θα δώσουμε το λόγο στον αξιότιμο κύριο Αντζακλή, τον φίλο, έμπιστο συνεργάτη αυτής της εκπομπής, διακεκριμένο επιστήμονα και άνθρωπο, ότι όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπως το σώμα που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης στο κείμενό του ότι χωρίς την ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την προσευχή είναι νεκρά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έπαινος προσευχής δεν είναι η ποσότητα, έτσι, αλλά η ποιότητα, κάτι που το λέει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε στους ειδωλολάτρες και να φλιαρούμε. Άρα εδώ δεν παίζει ρόλο η ποσότητα, αλλά η ποιότητα του τι ζητάμε, δηλαδή αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αυτό θα πούμε και σήμερα, να δούμε τι ζητάμε. Να δούμε για τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους και να δούμε αν δίνουμε την ψυχή μας, το είναι μας όταν προσευχόμαστε και τελικά να δούμε γιατί σε κάποιους ανθρώπους αυτά υλοποιούνται, τα αιτήματά τους δηλαδή, γιατί αν δούμε στο λεξικό προσευχή είναι αίτησης, είναι ζητάμε κάτι, να δούμε τελικά τι ζητάμε και αν είναι εφικτό αυτό που ζητάμε. Όλα αυτά θα δούμε αγαπητοί φίλοι στη σημερινή εκπομπή. Μπορείτε εσείς να μας παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο όπως βλέπετε, να μας πείτε την άποψή σας, να μας πείτε θέματα που θα θέλετε να αναλύσουμε τις επόμενες προσεχείς Παρασκευές και επίσης να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις. Πριν ξεκινήσουμε και δώσουμε το λόγο αμέσως στον κ. Τζακλή, για όλα αυτά τα θέματα έχω γράψει 5 φιλοσοφικά και θεολογικά βιβλία που ενυπάρχουν στην Πανεπιστημίου 57. Το βιβλίο που ουσιαστικά εδώ αναλύουμε κάθε Παρασκευή είναι το βιβλίο που μιλάει για την ουσία και η αθανασία της ψυχής. Είναι το βιβλίο που έχω στα χέρια μου, που εκεί αναλύω τις σχέσεις σώματος και ψυχής και εξετάζουμε εδώ πέρα διεξοδικά μέσα από την εκπομπή. Και το βιβλίο επίσης, Φύση και Σιωπή στο Πλωτίνο, Γενιά του Χρόνου, Θέματα Μεθοδολογίας και Φιλοσοφία της Ιστορίας, Αρχαία Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία. Όλα αυτά τα βιβλία μπορεί να τα βρει κάποιος μέσα από τις εκδόσεις Σταμούλη σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, με Πανεπιστημίου 57 και Σόλωνος 114. Μπορείτε να ρωτήσετε και τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο τηλέφωνο που βλέπετε για τα βιβλία που έχω συγγράψει. Κύριε Τζακλή, καλησπέρα σας. Μιλάμε για ένα σημαντικό θέμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Και σήμερα είναι δύσκολες στιγμές, δύσκολοι καιροί. Ο κόσμος αγωνιά για το μέλλον, για το μέλλον της χώρας, για το μέλλον των παιδιών του, τον δικό του μέλλον. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, επειδή και εσείς ασχολείστε μέσα από τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή, ναι, που έχετε τόσα χρόνια στην Πυριακή Εκκλησία. Έχετε γράψει και εσείς βιβλία, όπως, ναι, και κάτι εγώ, έχω κάνει και που εγώ συνταυτιζόμαστε ιδεολογικά και σκηνίστε στο ίδιο θεματικό άξονα που κινούμε και εγώ. Έχετε DVD δημιουργήσει, έχετε ωραίο ό,τι μπορούμε, πνευματικό έργο. Με τις λίγες δυνάμεις, κύριε Φουντουλάκη, που υπάρχουν, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε αδέξιοι και, πώς να πω τώρα, ελλιπείς οι άνθρωποι του 20ου αιώνα. Πνευματικά είμαστε ασυνάρτητοι. Έχουμε προβλήματα μεγάλα ψυχολογικά, θεολογικά, τι να πω, από όλα τα προβλήματα έχουμε, αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε έτσι μια στάση όσο μπορούμε πιο ανθρώπινη και πιο χριστιανική απέναντι στο Θεό, βέβαια, πρωτίστως, και απέναντι στους συνανθρώπους μας δευτερευόντως, διότι και οι άνθρωποι είναι εικόνα του Θεού και πρέπει να είναι σεβαστοί, οποιοδήποτε άνθρωπος να είναι και αυτός, πρέπει να είναι σεβαστός ανεξάρτητα με την ποιότητα του ανθρώπου και οτιδήποτε. Πρέπει να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους. Δύσκολο βέβαια φαίνεται, αλλά αυτό είναι η αρχή του χριστιανισμού, να αγαπάς ακόμα και τον εχθρό σου, για να μην δημιουργούνται αυτές οι καταστάσεις εχθρικές και μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των φυλών και των λαών, που βλέπουμε
φοβερές καταστάσεις. Ακόμα και στον 20ο αιώνα, τώρα διάβαζα ότι στην Ιγυρία σκοτώνουν οι μουσουλμάνοι, κυρίως οι μουσουλμάνοι, τους έχουν οπλίσει και τους έχουν φανατίσει. Δηλαδή, παιδιά από 16 μέχρι 20 χρονών, με τα αυτόματα και με τσεκούρια, μπαίνουν μέσα και σκοτώνουν τους αδερφούς τους χριστιανούς. Τι να πεις. Και όλοι οι Νιγηριανοί είναι εκεί πέρα και βλέπεις ότι τόσοι έχουν διχάσει και σκοτώνει ένας τον άλλον. Γι' αυτό χρειάζεται η βαθιά αγάπη του Θεού, η συνειδητή αγάπη, ώστε να μην φτάσουμε σε τέτοια τρομερά αποτελέσματα, να γίνεται ο ένας φωνιάς για τον αδερφό του, ενώ πρέπει να γίνεται βοηθός και αλληλέγγυος και πραγματικά ο βοηθός ο ένας του άλλου. Η αδερφή λέει, ο αλληλοβοηθούνται είναι σαν ένα τείχος απόρθητο. Διότι εάν πάρεις ένα καλαμάκι, κύριε Φουντουλάκη, το ξέρετε καλά, εσύ ένα καλάμι, το σπάς το πόδι σου με το καλάμι. Αν βάζεις δύο, το σπάς. Τρία, μπορεί όχι. Πέντε, να βάλεις δέκα, μπορεί να σπάσει και το πόδι σου. Λοιπόν, αν είμαστε όλοι μαζί, τότε πραγματικά μπορούμε να κάνουμε πολλά έτσι πράγματα. Και ουσιαστικά μέσα, γι' αυτό είπα και για τα DVD, είπα για τα έργα σας, είπα για τα βιβλία μου, είπα όλα αυτά που ουσιαστικά στηρίζουν την εκπομπή, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η εκπομπή είναι πολύ έξοδη, έχει δυσκολίες, έχει αγώνα, έχουμε μοχθήσει κι εσείς και εγώ για να τη συνεχίσουμε, για να την κρατήσουμε, για να είμαστε εδώ κατά καλό καιρό και να ενημερώνουμε. Μας είχατε πει και την προηγούμενη φορά για τον Πούτιν και για την είδηση. Λέμε πράγματα που, αυτό το ξέρουν αγαπητοί φίλοι μας, παρακολουθούν, που δεν τα βλέπουν πολλές φορές και σε άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Ναι. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα σταθερά ακούμε τις απόψεις σας, καταγράφουμε τις ιδέες σας. Οι ειδήσεις, δυστυχώς, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο, οι ειδήσεις δυστυχώς φιλτράρονται από κάποια κέντρα τα οποία έχουν όφελος από αυτό το φιλτράρισμα και δεν μαθαίνουν πολλά πράγματα. Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και όσοι είναι μέσα, κάτι περισσότερο βλέπουν, κάτι περισσότερο αντιλαμβάνονται. Η προσευχή, είπατε το θέμα. Βεβαίως. Είναι μια επικοινωνία με το Θεό, έτσι, βέβαια. Είναι μια επικοινωνία με το Θεό. Η πρώτη επικοινωνία πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να έχει δύναμη μέσα του και να μην έχει τις αγωνίες αυτές. Είναι να ακουμπάει όλα τα προβλήματά του στην προσευχή στο Θεό. Να ανοίγει την ψυχή του στο Θεό ο άνθρωπος και να λέει τα παράπονά του. Αυτό μου συνέβη σήμερα και εκείνο και το άλλο. Όπως ένα μικρό παιδί ανοίγει την ψυχή του στον πατέρα του με εμπιστοσύνη, με χαρά, με αγάπη και με το συνέστημα ότι μπορεί να του προσφέρει βοήθεια. Όντως ο Θεός προσφέρει βοήθεια πάντοτε, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Μερικές φορές νομίζουμε ότι δεν απαντάει στις προσευχές μας ο Θεός. Όμως ο Θεός προσφέρει βοήθεια πάντοτε. Με το να μην απαντήσει ο Θεός, απαντάει μερικές φορές. Γιατί του ζητάμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην μας κάνουν καλό. Και εμείς δεν γνωρίζουμε το καλύτερο, ο Θεός το γνωρίζει. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό όταν ζητάμε κάτι και να ξέρουμε ότι εάν δεν μας το έδωσε, είναι πάλι για το καλό μας. Η προσευχή λοιπόν χωρίζεται σε δύο κυρίως στάδια. Πρώτα στη δοξολογία και την ευχαριστία. Να ευχαριστήσουμε το Θεό για ό,τι έχουμε. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αρρώστιες, ότι δεν έχουμε αρρωστήσει από βαριές αρρώστιες που συνάνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι και ετοιμάζονται να αφήσουν αυτόν τον κόσμο από βαριές αρρώστιες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ελαφρές αρρώστιες ή ελάχιστες πρέπει να μας κάνει την καρδιά μας δοξολογική και ευχαριστιακή απέναντι στο Θεό και να λέμε δόξα τω Θεώ που τουλάχιστον έχουμε ένα πιάτο φαΐ και ένα κρεβάτι και μπορούμε και κοιμόμαστε. Γιατί και αυτά τα στερούνται πάρα πολλοί κόσμος. Ένας στους 10 ανθρώπους είναι αυτός ο οποίος έχει σπίτι δικό του και τρώει καθημερινά. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις κάτι δεν έχει ο άνθρωπος. Ή δεν έχει σπίτι, ή δεν έχει φαγητό, ή δεν έχει αυτοκίνητο, ή δεν έχει το ένα, ή δεν έχει το άλλο, ή δεν έχει το άλλο. Γι' αυτό λοιπόν αν έχουμε τα λίγα και τα σοβαρά και τα βασικά, άλλωστε ξέρετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πάρα πολύ λυτοί και ειδικά οι Σπαρτιάτες, από όπου κατάγομαι κι εγώ, είναι λυτοί άνθρωποι. Και στις ομιλίες τους είναι λυτοί, διότι μιλάνε Σπαρτιάτικα, με μία λέξη του Αλέξανδρου του είπαν εάν. Και λέει ο Αλέξανδρος τι εάν λέει. Και δεν καταλάβαινε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και πήγε λοιπόν εκεί και βρήκε ένα βοσκό και του λέει η απάντηση λέει των πολεμάρχων λέει από μέσα είναι εάν λέει. Λέει τι γράψατε εσείς λέει ο βοσκός. Εμείς γράψαμε, εάν δεν αφήσετε τα όπλα μέχρι το ηλιοβασίλεμα θα μπούμε μέσα και θα κάψουμε την πόλη. Αυτό σας είπανε. Εάν μπορέσετε να το κάνετε δηλαδή. Α, έτσι λέει. Και σταμάτησε ο Αλέξανδρος και έφυγε. Δεν έκανε επίθεση ο Αλέξανδρος. Γιατί σου λέει αυτοί είναι αποφασισμένοι, είναι ψυχωμένοι, δεν πρόκειται να παραδώσουν τα όπλα.
Τέλος πάντων, δεν ήθελε κιόλας να έρθει σε ρήξη με τους Έλληνες. Ο Αλέξανδρος ήταν σόφρον και δεν ήθελε να δυνατήσει το ελληνικό στοιχείο με μάχες και με πολέμους, αλλά ήθελε βέβαια την πρωτοκαθεδρία εδώ στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κατηγορούν τον Μεγάλο Αλέξανδρο για πολλά και δεν έχουν δίκιο. Εκτός από αυτό, είναι αναπνοή της ψυχής. Για να τελειώσω την πρώτη μου. Ναι, πείτε μας, ναι. Είναι αναπνοή της ψυχής, κύριε Φουντουλάκη. Όπως το σώμα, αν δεν αναπνεύσει, αρχίζει και χάνει δυνάμεις, έτσι και η ψυχή, η οποία δεν προσεύχεται, χάνει δυνάμεις. Γι' αυτό η επικοινωνία και η αναπνοή της ψυχής είναι η προσευχή. Βέβαια, υπάρχουν είδη προσευχής, υπάρχει ολόκληρη επιστήμη για την προσευχή, την οποία έχουν στο Άγιον Όρος. Υπάρχει αδιάλειπτος προσευχή που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνεχώς να προσεύχεστε. Υπάρχει η εξήτηση της Βασιλείας του Θεού από την προσευχή. Να ζητάμε, λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είπε το εξής, ότι να ζητάτε πρώτα, λέει, στην προσευχή σας από το Θεό. Τι? Τη Βασιλεία των Ουρανών. Να κατοικήσει μέσα σας, να έρθει ο Θεός, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, να έρθει μέσα σας. Και συνεχεία μετά το θάνατό σας να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να μην γευτείτε το θάνατο, αυτό που γεύονται οι άνθρωποι οι άπιστοι και οι κακότυχοι. Υπάρχει η νοερά προσευχή και η καρδιακή προσευχή, η οποία αυτή η καρδιακή προσευχή, και εκεί θα το κλείσουμε λιγάκι προς το παρόν, είναι η προσευχή που γίνεται αυτομάτως μετά από πολύ μεγάλη άσκηση. Αυτή η προσευχή από το μυαλό, από το νου, που περνάει στην καρδιά και η καρδιά αυτομάτως λειτουργεί με την προσευχή του Ιησού, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, και όταν ακόμα ο άνθρωπος κοιμάται. Βεβαίως, κύριε Ζακλή, να πούμε κάποια πράγματα. Σιγά-σιγά οδεύουμε, αγαπητοί φίλοι και κύριε Ζακλή, προς το πρώτο διάλειμμα αυτής της εκπομπής. Ναι. Μιλάμε, αγαπητοί φίλοι, για την προσευχή, για την αξία της προσευχής, για την καθημερινή προσευχή. Αυτό που θέλω μετά το διάλειμμα, κύριε Ζακλή, να αναλύσουμε, να δούμε, είναι ότι, όπως είπατε κι εσείς, κατά μια ωραία ανάλυση των προσευχών, έχουμε κάποιες προσευχές. Μας είπε κάποια κυρία την προηγούμενη εκπομπή, ρώτησε για το θέμα του αποδείπνου. Έχουμε το μικρό απόδειπνο το βράδυ πριν κοιμηθούμε. Ναι. Έχουμε τον όρθρο. Έχουμε δηλαδή προσευχές, έχουμε ευχές μέσα από την εκκλησία για κάθε περίσταση. Αυτό πρέπει να το πούμε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι η εκκλησία, η ορθόδοξη θεολογία είναι δομημένη και φτιαγμένη ένα τέτοιο τρόπο που ασχολείται με τον άνθρωπο, δεν ασχολείται μόνο με το πνευματικό κομμάτι, με την ψυχή, αλλά ασχολείται και με την ασθένεια. Υπάρχουν ευχές για τις αρρώστιες, για τις ασθένειες, για τον αγιασμό του αυτοκινήτου, για να αποφευτούν έτσι, διάφορα ατυχήματα. Των ζώων παλιότερα, το ζώων, για τα άλογα. Και το ζώων. Έτσι βλέπουμε και την αξία που έχουν αυτές οι προσευχές. Έχει παρατηρηθεί και έχουμε δει από έρευνες ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, λόγω των προβλημάτων, λόγω των ψυχικών νοσημάτων, των ψυχικών καταστάσεων, δεν μπορεί το βράδυ να κοιμηθεί. Έτσι λοιπόν το απόδειπνο, το μικρό απόδειπνο και το μεγάλο απόδειπνο γίνεται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, το ακούμε στην εκκλησία, γίνεται το απόγευμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Συνήθως, εδώ ως επιτοπλίσιο γίνεται το μικρό απόδειπνο, που το μικρό απόδειπνο έχει σαν σκοπό να ηρεμήσει, να γαλινεύσει, να χαλαρώσει και να μπορεί αυτός που το διαβάζει να πάει μετά για να κοιμηθεί και όντας ήρεμος, χαλαρός. Το λέω αυτό για να δούμε ότι όλα έχουν φτιαχτεί μέσα έτσι, από μια σοφία ουσιαστικά. Δεν είναι τίποτα τυχαίο, τίποτα δεν είναι φτιαγμένο έτσι με ένα τυχαίο και τρόπο. Αυτό το βλέπουμε και από τις ευχές. Αν διαβάζουμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη Παρασκευή, τις ευχές του μικρού αποδείπνου, θα το δούμε αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ευχές για τον Άγιο Άγγελο και την Παναγία, για τη μάχη του ανθρώπου απέναντι στο κακό. Όλα αυτά δηλαδή στοιχεία που βοηθούν και είναι για τη βραδινή περίσταση. Έτσι λοιπόν, θα δούμε και για τον όρθρο, πώς όταν σηκώνεται ο χριστιανός αυτά που διαβάζει, τις προσευχές που διαβάζει. Άρα το λέω αυτό, ότι η Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία και η Πατερική Παράδοση είναι φτιαγμένη με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να ενδιαφέρεται και για το υλικό κομμάτι. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι και σώμα και πνεύμα. Δεν είναι το σώμα κατώτερο από το πνεύμα. Μάλλον, να το πούμε διαφορετικά. Το πνεύμα είναι, η ψυχή μάλλον, να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ψυχή όπως χρησιμοποιεί και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, δεν λέει για πνεύμα, μιλάει για ψυχή. Ο άνθρωπος έχει ψυχή και σώμα. Ας μένουμε λοιπόν σε αυτό το πεπατημένο εδώ, ότι ψυχή και σώμα έχει ο άνθρωπος. Η ψυχή είναι αιώνια και το σώμα είναι πρόσκαιρο. Αλλά έλα που έχουμε μια αλληλεπίδραση στο σώμα και πρέπει να προσέχουμε και το σώμα, διότι είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, όπως ξέρουμε. Το σώμα του ανθρώπου και πρέπει να το έχουμε καθαρό. Καθαρό το πνεύμα. Εντάξει. Και καθαρό το σώμα συγχρόνως. Ναι.
Είναι δύο στοιχεία τα οποία πρέπει να είναι και τα δύο αλληλένδετα και καθαρά. Βεβαίως. Θα περάσουμε στο διάλειμμα, κυρία Τζακλή και αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε με τη συνέχεια αυτής της ζωντανής εκπομπής. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, την εκπομπή μας. Μια εκπομπή που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ένα ελεύθερο βήμα. Ένα βήμα το οποίο μπορείτε να πείτε τις απόψεις σας, τη γνώμη σας για τα φιλοσοφικό-θεολογικά θέματα που αναλύουμε εδώ κάθε Παρασκευή, για τα θέματα της κοινωνίας μας. Μιλάμε σήμερα για την αξία της προσευχής. Και αν κάποιος θέλει να ερευνήσει, να ψάξει όλα αυτά τα θέματα που λέμε, και επειδή υπάρχει ο χρόνος πολλές φορές, επειδή διανύουμε την περίοδο του καλοκαιριού, μπορεί να το κάνει αυτό μέσα από τα βιβλία τα οποία εγώ έχω συγγράψει, τα οποία υπάρχουν στην Πανεπιστημίου 57 Σόλων 114, στην Κεντρική Ευλοπολία των Αθηνών και μέσα από τις εκδόσεις Σταμούλη, που η εκδόση Σταμούλη Αβέρο 2 στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάμε γενικότερα για όσους άνοιξαν τώρα τις οθόνες τους για το ζήτημα της προσευχής, της αξίας της προσευχής, για την καθημερινή προσευχή, ξέροντας ότι η θρησκευτικότητα των Ελλήνων υπήρχε, αυτό το βλέπουμε και μέσα από τον άγνωστο Θεό που μίλησε ο Απόστολος Παύλος. Βλέπουμε ότι και ο Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε. Άρα λοιπόν η προσευχή είναι το κυρίαρχο στοιχείο, καθώς η ψυχή χωρίς την επικοινωνία με το Θεό, διαμέσου της προσευχής, ουσιαστικά δεν μπορεί να ζήσει, να υπάρξει. Είναι αυτό που τονίσαμε και κατά τη διάρκεια της εισαγωγής. Και ουσιαστικά, και περνάμε στον κύριο Τζακλή, ουσιαστικά στις δύσκολες αυτές στιγμές, εκεί όλοι μας στρέφουμε τις ελπίδες μας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Και για το θέμα αυτό, της κάθαρσης, καθαρότητας, αυτό που αναλύουμε εδώ κάθε Παρασκευή, έχει μιλήσει και η φιλοσοφία. Βλέπουμε ότι ο Πλωτίνος, ο μεγάλος φιλόσοφος του νεοπλατωνισμού, που έδρασε και έζησε το 204 μετά Χριστό, και έχω γράψει και ένα βιβλίο που στην πορεία μπορούμε να το δείξουμε, που μιλάει για τον Πλωτίνο, το έχω στα χέρια μου, «Φύσικες, ο οποίος ο Πλωτίνο ονομάζεται». Εκεί περιγράφω όλα αυτά τα θέματα του νεοπλατωνισμού και πώς μπορεί η ζωή να είναι ευτυχισμένη. Θα δούμε λοιπόν στο βιβλίο αυτό, λοιπόν, «Φύσικες, ο οποίος τον Πλωτίνο», έτσι ονομάζεται, που μιλάει για τον Πλωτίνο, μιλάει για τη σχέση της φύσης και της σιωπής. Θα δούμε λοιπόν στο βιβλίο αυτό που σας έλεγα για την καθαρότητα, για την κάθαρση και θα δούμε λοιπόν ότι τα θέματα αυτά απασχόλησαν και τους μεγάλους φιλοσόφους, δηλαδή ο άνθρωπος που μπορεί να επικοινωνήσει κάτω από ποιες συνθήκες. Μάλιστα ο μεγάλος Πλάτωνας μας λέει ότι τα μεγάλα που μπορεί να δει ο άνθρωπος δεν λέγονται, δεν εκφράζονται. Κάτι που λέει και ο Πορφύριος για τον Πλωτίνο, ότι έφτασε σε σημείο να φύγει ουσιαστικά από το σώμα του και να ζήσει υπερκόσμιες καταστάσεις. Αυτό το βλέπουμε μέσα από τη βιογραφία του Πορφύριου. Όλα αυτά λοιπόν αναλύουμε, συζητάμε. Κύριε Τζακλή, ουσιαστικά ο άνθρωπος σήμερα έχει πολλά αιτήματα. Βλέπουμε ζητάει για την υγεία του, των παιδιών του. Ναι, σωστά. Να δούμε λίγο τις προϋποθέσεις. Είπα έτσι επιγραμματικά ότι όταν είμαστε έχουμε μια καλή επαφή με τους γύρω μας, όταν δεν μας βαραίνει κάτι μέσα μας, η σύνδεση μας είναι σε μια κατάσταση, έτσι, σε μια ελαφριά κατάσταση, ουσιαστικά αυτό βοηθάει πολύ. Και ουσιαστικά είναι και η ποιότητα, το πώς προσευχόμαστε για να υλοποιηθεί και αυτό που ζητάμε. Μάλιστα. Φυσικά αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, η ποιότητα της προσευχής. Δηλαδή, ο άνθρωπος να είναι καταρχήν ταπεινός όταν μιλάει με τον Θεό, γιατί να αναλογίζεται με ποιον συνομιλεί εκείνη την ώρα. Ο Θεός ακούει όλες τις προσευχές των ανθρώπων, αλλά δεν συμφέρει σε εμάς να κάνουμε προσευχές ατυχείς, παράκαιρες, άσχημες. Μερικές φορές μερικοί παρακαλούν τον Θεό να εκδικηθούν κάποιον άνθρωπο. Ο Θεός δεν βοηθάει στην εκδίκηση, βοηθάει στη συγχωρητικότητα. Γι' αυτό λέει «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών». Κάποιος πήγε, λέει, και του είπε σε έναν αβά της ερήμου ότι ένας αδερφός με πλήγωσε πάρα πολύ και θέλω να τον εκδικηθώ. «Καλά, παιδί μου», του λέει, «έλα να προσευχηθούμε μαζί». Και άρχισε να λέει το Πάτερ ημών και στο σημείο που λέει
«Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών», ο γέροντας είπε «Και μη αφήση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς ούκα αφείωμε τα οφειλήματα». Και ο μοναχός του λέει «Λάθος τη λες την προσευχή, γέροντα», λέει, «Πάτερ», λέει, «δεν τη λες καλά». «Μα παιδάκι μου», λέει, «έτσι πρέπει να την πω, διότι αυτό μου πες να κάνω. Να εκδικηθούμε», λέει, «τον αδερφό». Και τότε κατάλαβε, αυτός ήρθε στη συνείδηση ότι δεν πρέπει ποτέ στην προσευχή να ζητάμε, πώς να πω τώρα, την αποκατάσταση αυτών των ζημιών που έχουμε πάθει εμείς από άλλους. Η προσευχή έχει το προνόμιο να μας κάνει δυνατούς ώστε να συγχωρούμε τον άλλον. Εάν δεν μπορούμε από την προσευχή να ηρεμήσουμε και να συγχωρήσουμε τον άλλον, άδικος είναι ο κόπος της προσευχής. Γι' αυτό η προσευχή επικοινωνία με τον Θεό, όταν είσαι με τον Θεό, δεν πρέπει να έχεις την νοοτροπία κατά κάποιο τρόπο να μπεις μέσα στο πνεύμα το θεϊκό και να ζητάς πράγματα τα οποία και ο Θεός μπορεί να τα εγκρίνει. Να μην ζητάμε λοιπόν πράγματα παράδοξα, να γίνουμε πλούσιοι. Όλοι ζητάνε πλούτο. Ο Θεός δεν δίνει πλούτο για να μην μας καταστρέψει. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν περνάει στην βασιλεία του Θεού οι πλούσιοι. Θα μου πεις τώρα να στερήσει όχι το ένα άκρο και το άλλο, κάπου στη μέση γραμμή καλά είναι να βρίσκεται ο άνθρωπος. Ούτε πλούσιος να είναι ούτε φτωχός. Να έχει τα απαραίτητά του. Και να είναι αναπαυμένος με αυτό το θέμα. Να μην θέλει συνέχεια και ζητάει. Όποιος ζητάει, ουσιαστικά είναι ένας πνευματικός ζητιάνος. Δεν χρειάζεται να βγει έξω στον δρόμο να ζητάει ελεημοσύνη, αλλά όταν ζητάει, αυτή η ανεκπλήρωτη ψυχική κατάσταση που έχει είναι η κατάσταση του ζητιάνου. Να πει τέλος πάντων αυτός κάποτε ότι δόξα τω Θεώ έχω τα πάντα. Έχω αυτά που πρέπει να έχω και είμαι καλά. Είπαμε λοιπόν για τη δοξολογία. Η δοξολογία, αγαπητέ μου κύριε Φουντουλάκη, είναι το ξεχύλισμα της καρδιάς προς το Θεό, όταν αισθανόμαστε αυτή τη χαρά ότι ο Θεός μας βοήθησε σε κάτι δύσκολο, σε έναν αγώνα, σε κάτι το οποίο φέραμε τελεσφόρος, σε αίσιο πέρας. Και αυτή η δοξολογική προσευχή έχει μεγαλύτερη αξία, 100 φορές περισσότερη από το να εξητούμε το έλεος του Θεού. Ένα δόξα το Θεό είναι 1000 φορές ανώτερο από το Κύριο Ιησού Χριστέ ελέησόν. Βέβαια, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή πολλές φορές τα χάνουμε και πολλές φορές έχουμε ανάγκη από το Θεό, ζητάμε και το έλεος του διαρκώς. Δεν είναι κακό να ζητάει το έλεος του Θεού ο άνθρωπος, ούτε δείχνει κατωτερότητα του ανθρώπου εξητώντας το έλεος, διότι τελικά δεν ζητάμε από ένα ανθρώπινο όν το έλεος του, αλλά από τον ίδιο το Θεό, ο οποίος προσφέρει το έλεος σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, η επικοινωνία με το Θεό γίνεται με την προσευχή, αλλά γίνεται και αλλιώς η επικοινωνία με το Θεό, εκτός από την προσευχή, να επεκταθούμε λιγάκι περισσότερο, γίνεται και από την Αγία Γραφή επικοινωνία. Δηλαδή, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αν όντως πιστεύουμε ότι είναι Λόγος του Θεού, που είναι ασφαλώς, κύριε Φουντουλάκη, Λόγος του Θεού, πιστεύω και εσείς να μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού, έτσι δεν είναι. Είναι θεόπνευστος ο Λόγος του Θεού, είναι ακριβώς αυτά που οι προφήτες, οι κακόμοιροι προφήτες, γιατί μερικές φορές όταν συναντιόντουσαν με την δύναμη του Θεού, λέει, ελίγιζαν. Λέει ότι ο Δανιήλ τρεις μέρες είχε πονοκέφαλο και ήταν στο κρεβάτι, επειδή εκείνο το όραμα που του δώσε ο Θεός για τον Μέγα Αλέξανδρο και για την η συνέχεια της ιστορίας που του ζήτησε ο Ναβουχοδονόσορο, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Είχε δει ένα όνειρο ο Ναβουχοδονόσορο, ο οποίος θεώρησε καλό να πάει και να πει ότι αν δεν μου εξηγήσετε και το όνειρο και αυτά που είδα και τι πρόκειται να πάθω από αυτό το όνειρο, αν δεν τα εξηγήσετε όλα αυτά, θα σας σκοτώσω. Τους είπε στους επαϊδούς και τους εκείνης της εποχής, ας το πούμε, επιστήμονες ή μάγους της εποχής εκείνης. Και μέσα σε αυτούς συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο και ο Δανιήλ. Και όταν είδε ο Δανιήλ ότι κινδυνεύει αυτός και οι άλλοι, πήγε και τον παρακάλεσε και του είπε: «Κάτσε, του λέει, Βασιλιά, μην είσαι τόσο απαιτητικός. Θα προσευχηθώ στον αληθινό Θεό και θα σου δώσω την απάντηση του ονείρου σου». Και του είπε τότε ότι είδε ένα μεγάλο άγαλμα μέσα σε μια κοιλάδα, το οποίο άστραφτε, λέει, τόσο δυνατά και τόσο ψηλό που ήταν, που καταφοβήθηκε, ας πούμε, και λες: «Τι είναι αυτό το όραμα που βλέπω», κλπ. Και του είπε ότι η κεφαλή είναι χρυσή, είναι η πρώτη βασιλεία, η βασιλεία του Ναβουχοδονόσορα. Κατόπιν έρχεται η βασιλεία των Περσών, του είπε, και τρίτη βασιλεία των Ελλήνων. Πώς ο Δανιήλ ήξερε ότι η τρίτη βασιλεία, κατά σειρά και διαστήματα, είναι αυτές? Διότι πράγματι, η πρώτη ήταν ο Ναβουχοδονόσορας, μετά ήταν οι Πέρσες, οι οποίοι κατέκτησαν εκτός από την Ελλάδα όλα τα άλλα μέρη. Και τέλος ήρθε ο Μέγας Αλέξανδρος, που είχαν τη μεγάλη Αλεξανδρινή εποχή, ας πούμε, και τη βασιλεία των Ελλήνων, που κράτησε 2,5 περίπου αιώνες. 2 αιώνες, και δηλαδή άφησε τα ίχνη της ανεξίτηλα στην ανθρωπότητα. Τώρα, γιατί τα λέμε αυτά? Διότι έχουν γίνει με κόπο όλες αυτές οι προσπάθειες των προσευχών και όλα αυτά τα γραπτά που βλέπουμε σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι που είπατε προηγουμένως, πρέπει να το έχει καθένας στο σπίτι του.
βλέπουμε τι γίνεται. Εκεί υπάρχουν προσευχές σοφών ανθρώπων, οι οποίοι, του Δαβίδ, ο οποίος υπέφερε, ο οποίος πολεμήθηκε από τον ίδιο του το γιο και πήγε να τον σκοτώσει. Και είπε ο Δαβίδ ότι παρόλα αυτά που έρχεται να με σκοτώσει ο γιος μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν τον πιάσετε, μην τον σκοτώσετε, φέρτε μου τον αιχμάλωτο. Δεν ήθελε να πεθάνει το παιδί του. Και αυτοί τον πιάσανε, όπως ξέρετε, που πιάστηκε από εκείνο το δέντρο από τα μαλλιά του, είχε τεράστια κόμη, λέει ο Αβεσσαλόμ, και πιάστηκε. Θεϊκή τιμωρία ήταν, γιατί να στρέφεσαι εναντίον του ενός Αγίου Πατέρα, όπως ήταν ο Δαβίδ, δεν είναι πράγμα σωστό αυτό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι. Και μάλιστα, επειδή μιλήσατε για τις δοκιμασίες, ναι, πολλές φορές βλέπουμε και μέσα από τους βίους Αγίων και μέσα από τον Ιώβ και όλες ότι οι δοκιμασίες ήσαν πολλές, αλλά αυτοί λόγω της μεγάλης πίστης να υπομένουν. Βλέπουμε επίσης ότι επειδή θα πείτε και για τον Γιώτα Πορφύριο κάτι, κάτι το οποίο είναι γνωστό αυτό και είναι σημαντικό, ναι, και θέλω να το τονίσουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ότι οι μεγάλοι αυτοί γέροντες, το είπαμε και την προηγούμενη, στην προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη Παρασκευή, ότι προσευχόντουσαν ακατάβαστα. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι πολλές φορές για να εξηλωθούν κατά κάποιο τρόπο τις αμαρτίες τους, ήδη ζητούσαν τον Θεό έτσι, να έχουν κάποιες ασθένειες, κάποιες αρρώστιες, για να υπομένουν. Ναι, το αντίθετο από εμάς. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που λέμε εμείς, ότι δεν θέλουμε καμία ασθένεια. Και επειδή θέλει να πει κάτι σημαντικό. Ναι, αυτή η ταπείνωση είναι που σώζει, ας πούμε. Ο πατήρ Πορφύριος, λέει, όταν κοιμήθηκε, όπως λέμε για τους γεροντάδες, κοιμήθηκε, μετά από 2-3 μήνες, ένα παιδί του, πνευματικό του παιδί που εξομολογόταν σε αυτόν, ήταν στην Αμερική και τον πήρε τηλέφωνο από την Αμερική. Πράγματι, λοιπόν, σήκωσε το τηλέφωνο και ακούστηκε η φωνή του γέροντος Πορφύριου. Αυτός δεν ήξερε για το θάνατο του Πορφύριου, δεν είχε πληροφορηθεί, δεν είχε επαφή για πολύ καιρό και έτσι δεν έμαθε. Ναι. Και άκουσε μια φωνή, η οποία ήταν η φωνή του γέροντα. Μετά από 3 μήνες από την κοίμησή του, έτσι. Και του λέει, ναι, παιδί μου, τι θέλεις και λοιπά και αυτά. Και είπε, λέει, όταν ήρθα στην Ελλάδα, θα ήθελα προσωπικά να σας μιλήσω για ένα θέμα μου και λοιπά. Του λέει, δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να γίνει. Λέει, γιατί γέροντα, γιατί μου το αρνείστε, λέει αυτό. Παιδί μου, λέει, δεν στο αρνούμε, αλλά δεν είμαι σε αυτόν τον κόσμο πια. Δεν βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο, λέγω. Έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο. Και όταν το είπε στις μοναχές, ας πούμε, και λοιπά, λένε οι μοναχές ότι κάτι τέτοια πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα, λέμε τον πατέρα Πορφύριο, έτσι. Πολλά πράγματα είδαν οι μοναχές να συμβαίνουν μετά το θάνατό του, έτσι, σαν να ήταν ζωντανός ακόμα. Είχε την έγνοια του πάνω στη γη, ας πούμε, κλπ. Και αυτό ακριβώς, το ότι δίνει αυτή την εύνοια στους Αγίους του ο Θεός, αποδεικνύει και την ύπαρξη του Θεού και το γεγονός ότι θαυματουργεί μέσω των Αγίων ο Θεός. Όπως έχουμε τον Άγιο Νεκτάριο, που είναι μέγας θαυματουργός, είναι ειδικός για τον καρκίνο ο Άγιος Νεκτάριος, να το ξέρουμε αυτό. Μερικοί φίλοι οι οποίοι μας ακούνε και έχουν την ατυχία να υποφέρουν από καταστάσεις δύσκολες κλπ. Να ευλαβικά ότι ο Άγιος Νεκτάριος, να προσεύχονται ευλαβικά στον Άγιο Νεκτάριο και θα βοηθήσει. Εξάλλου, έχουμε τον πατέρα Νεκτάριο στην Καμάριζα, ο οποίος έγινε καλά από καρκίνο όταν ήρθε ο Άγιος Νεκτάριος και τον επισκέφθηκε φανερά μπροστά του. Δηλαδή ήρθε μέσα στην εκκλησία, ήταν ιδιώτες το βράδυ, μία η ώρα τη νύχτα. Ήρθε και του μίλησε. Και δεν τον ακούμπησε, βέβαια, από δέος, έπεσε και τον προσκύνησε. Αλλά ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος του είπε: μην ανησυχείς, θα τον αναλάβω εγώ τον καρκίνο το δικό σου, του λέει. Και τώρα είναι, δεν ξέρω ποιος χρόνος, 12ος χρόνος. Νομίζω, είναι. Ναι. Δεν τα ξέρω. Δηλαδή δεν πειράζει αν σας λέω ακριβώς τώρα την ημερομηνία. Αυτό νομίζω ότι είναι 12 χρόνια, 15 χρόνια ίσως, ναι, που ο γέροντας αυτός δεν έχει πια καμία ενόχληση από τον καρκίνο. Και έχει γίνει μάρτυρας και κήρυκας του Αγίου Νεκταρίου και όπου πάει κάνει εκπομπές, κάνει συνεντεύξεις. Υπάρχουν θαύματα, τα έχουμε ξαναπεί, ναι, μάλιστα αν κάποιος πληκτρολογήσει στο διαδικτυακό χώρο το όνομά σου και το όνομά μου θα δει παλαιότερες εκπομπές μας και έχουμε μιλήσει για τα θαύματα, έχουμε μιλήσει για την ζωντανή πίστη μας. Αυτό έγκυται στην πίστη, πολλές φορές η υλοποίηση των προσευχών έχει να κάνει και πόσο πιστεύει ο καθένας. Τον τρόπο που το ζητάει, αν θέτει και βάζει όλη την ψυχή, το είναι, αν μετέχει στην καρδιάρκεια της προσευχής ολόκληρο το σώμα, την ψυχή του, γίνεται μια ψυχοπνευματική διαδικασία. Θέλω να πω ότι κάποιος που ασχολείται με το διαδίκτυο, που μας βλέπουν πολλές φορές μέσα από το διαδίκτυο μόνο, μπορεί να πληκτρολογήσει, να δει παλαιότερες εκπομπές μας, να δει τη συνέχεια της σκέψης μας, των θεμάτων μας, τα βιβλία μας. Όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει μέσα από κόπο και μέσα από είναι μόχτο. 3 χρόνια τώρα η συνεργασία μας. Βεβαίως.
Και δεν έχει ποτέ έτσι δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Αυτό είναι το, η αγάπη του Θεού που μας κρατάει. Βεβαίως. Και σίγουρα. Και όλα αυτά, επειδή πολλές φορές πολλοί φίλοι μας λένε ότι θα ήθελαν έτσι κάτι να συντροφεύει τις δύσκολες στιγμές τους ή τη μοναξιά τους με κάποια θέματα, ναι, ουσιαστικά μπορούν να δουν πάλι τις εκπομπές μας, να δουν τα έργα μας, τα DVD σας, τα βιβλία, όλα αυτά, για να ενημερωθούν και να ερευνούν, γιατί βλέπουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στην εποχή μας, είναι η παραπληροφόρηση, και το θέμα είναι ότι θα πρέπει κάποιος να ξέρει πώς ενημερώνει. Και η άγνοια των Αγίων Γραφών επίσης. Σαφώς, υπάρχει, ναι, μεγάλη άγνοια. Και μερικοί ισχυρίζονται, επειδή ίσως ντρέπονται, ότι τα ξέρουν, ξέρουν τα Ευαγγέλια, και δεν ξέρουν πολλά πράγματα, αλλά ισχυρίζονται ότι τα ξέρουν και λένε πράγματα ασύστολα, δηλαδή, μερικές φορές, που δεν υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια. Δεν υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια. Ή κάπου τα ακούσανε, μια παραπληροφόρηση υπάρχει. Εγώ θα έλεγα το εξής. Ας πάρει κάποιος μόνο το πρώτο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αλλά να το διαβάσει πραγματικά, να διαβάσει την επί του όρους ομιλία, να διαβάσει τα θαύματα. Ας μην διαβάσει ολόκληρη την Αγία Γραφή, άμα δεν μπορεί. Ας διαβάσει 2-3 φορές το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είμαι σίγουρος ότι αν το διαβάσει, mm-hmm, μετά θα θελήσει να διαβάσει και άλλα πράγματα μέσα από τα Ευαγγέλια και να πληροφορηθεί. Βέβαια, ζούμε σε μια αντιπνευματική εποχή, πιστεύω. Αντιπνευματική εποχή. Δεν ζούμε στην εποχή που αγαπούσαν όλοι τον Κάλβο, τον Σολομό, τον Παπαδιαμάντη, τους μεγάλους μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Ζούμε σε μια εποχή μετριότητος. Και στην τέχνη βλέπω, και στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία έχει καταντήσει ένα είδος κουτσομπολιού περισσότερο. Δεν βγαίνουν μορφές έτσι όπως ήταν οι μορφές του 30 που βγήκανε. Μεγάλες μορφές. Ναι, μεγάλες μορφές. Ναι, εκείνες. Ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Καρκαβίτσας, όλοι αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μια στροφή έτσι προς τα πνευματικά, πραγματική στροφή και ειλικρινή και γενναία έτσι στάση ελληνική. Αλλά βλέπουμε πράγματα, υπάρχουν όμως αθάνατες αξίες, τις οποίες πολλές φορές από εδώ έχουμε μιλήσει και τις οποίες θα, εμείς όσο μπορούμε θα τις προχωρούμε, θα τις, ναι, αναπτύσσουμε αυτές. Βεβαίως, θα συνεχίσουμε, κύριε Τσακλή, περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα της ζωντανής αυτής της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, την εκπομπή μας, μιλάμε για την προσευχή. Μια εκπομπή που σε σκοπό έχει τη διάδοση της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Όλα αυτά βασίζονται στις σπουδές μου και στην έρευνά μου, και σαν αποτέλεσμα των σπουδών και της μακρόχρονης έρευνάς μου είναι τα βιβλία τα οποία έχω συγγράψει, που αυτά υπάρχουν στην Πανεπιστημίου 57, Σόλωνος 114, μέσα από τις εκδόσεις Σταμούλη. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή να καταθέσετε την άποψή σας για την εκπομπή, για το περιεχόμενό της, για τα θέματα που εσείς θα θέλατε να αναλύσουμε, να σχολιάσουμε στις επόμενες εκπομπές. Σήμερα, μάλιστα, είναι και μια μεγάλη εορτή, κυρία Τσακλή, ναι, του προφήτη Ηλία. Όπως ξέρουμε, του προφήτη Ηλία θα είναι αυτοί οι οποίοι θα, ναι, διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της έλευσης του Αντιχρίστου, καθώς δεν έχουν υποστεί το θάνατο. Ναι. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης να τους αφήσει δίχως θάνατο. Βεβαίως. Θα πεθάνουν και αυτοί. Αλλά θα πεθάνουν κατά τέτοιο τρόπο που θα το δει όλη η ανθρωπότης και θα μείνουν τρεις μέρες. Mm-hmm. Τρεις μέρες άταφοι. Ναι. Και αυτό, κατόπιν θα αναστηθούν μπροστά στα μάτια όλης της έκθαμβης ανθρωπότητος. Και είναι καταγεγραμμένος στην Αποκάλυψη. Το λέμε για να μην δει κάποιος ότι το λέμε. Να ακούσουμε μια γραμμή. Σας ακούμε. Αν δεν ήταν εκεί, δεν θα το λέγαμε. Ναι. Να το πω. Καλησπέρα, κύριε Τζακλή. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχω μάθει, δηλαδή, από παλιά. Μάλιστα. Από την πεθερά μου. Πάντοτε ήμουν πιστή, δίχως να είμαι θρησκόλητη. Ναι, μάλιστα. Όπως και η μητέρα μου. Εκείνο που με απασχόλησε τώρα τελευταία, γιατί άκουσα κάτι, είναι το εξής. Εγώ είχα μάθει να έχω πάντοτε μέσα στην τσάντα μου το ψαλτήρι. Ωραία. Απ' την άλλη πλευρά, από άκουσα και το διαισθάνθηκα και εγώ αυτό, ότι ο Κύριος ήταν Έλληνας, η καταγωγή του δηλαδή,
Παναγία μας το ίδιο, χώρη της Αγίας Άννας, που από εκεί ξεκινάει ας πούμε. Και επειδή εκείνη την εποχή γινόντουσαν πολλές μετακινήσεις χριστιανών και όχι μόνο άλλων χωρών, αλλά κυρίως της Ελλάδος, γι' αυτό βρεθήκαν εκεί. Να μην με ακρηγορήσω. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας τηλέφωνο. Θα μια απάντηση πάνω σε αυτό. Και θα το αναλύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Το ότι έχετε το ψαλτήρι βέβαια είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Και πάντοτε να το έχετε το ψαλτήρι, γιατί δίνει πολύ δύναμη το ψαλτήρι. Μας ταπεινώνει κιόλας κλπ. Αλλά όσον αφορά την καταγωγή του Χριστού, είναι σίγουρο 100% ότι ο Χριστός ήταν από τη Ναζαρέτ και ήταν Εβραίος από τη φυλή του Ιούδα. Ιουδαίος δηλαδή ήταν ο Χριστός. Λοιπόν, αυτή η τάση μερικές φορές τώρα να τον κάνουμε τον Χριστό Έλληνα δείχνει ίσως αγάπη, θέλουμε να τον έχουμε Έλληνα. Ο Χριστός είναι Θεός. Δεν έχει ανάγκη να είναι ούτε Έλληνας, ούτε Εβραίος, ούτε Γάλλος, ούτε Γερμανός. Είναι πάνω από όλα αυτά. Όμως, οφείλουμε να πούμε την αλήθεια ότι ο Χριστός γεννήθηκε στο Ισραήλ, ότι ο Χριστός έζησε στο Ισραήλ, ότι ο Χριστός πέθανε στο Ισραήλ και δεν επισκέφτηκε έξω από το Ισραήλ άλλα μέρη. Δεν ήρθε στην Ελλάδα, δεν πήγε στην Αίγυπτο, δεν πήγε στις Ινδίες, δεν πήγε πουθενά. Ο ρόλος του Χριστού ήταν να έρθει στη γη, να διδάξει τους ανθρώπους όλης της ανθρωπότητος. Όχι μόνο το Ισραήλ. Οι Ισραηλίτες τον εμίσαν περισσότερο επειδή ήθελαν ένα μεσία ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή να είναι μόνο για τους Ισραηλίτες, να σωθούν μόνο αυτοί και οι άλλοι να είναι δούλοι, υπόδουλοι τους, να μην έχουν ψυχή, να είναι γκοήμ, να είναι. Αυτό ο Χριστός το έψεξε. Είπε ότι δεν υπάρχει για μένα Έλλην και Ιουδαίος, δεν υπάρχει για μένα αρσενικός και θηλυκός, δεν υπάρχει για μένα τίποτα από αυτά. Η ψυχή του ανθρώπου είναι μία. Και εξίσωσε τις ψυχές όλων και των δούλων και των ελευθέρων. Πράγμα αδιανόητο για εκείνη την εποχή. Ήταν μεγάλη επανάσταση να πεις ότι ο δούλος αξίζει όσο ένας ελεύθερος. Mm-hmm. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε ότι η ψυχή του δούλου είναι κατώτερη από του ελευθέρου. Ναι, βέβαια. Δεν είχαν συλλάβει το μέγεθος της ψυχής και τι είναι η ψυχή στον άνθρωπο. Έξι. Γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς ο Χριστός σαν καταγωγή, μας ενδιαφέρει σαν ποιότητα, σαν αυθεντία. Σαν Θεός, θεάνθρωπος. Και Έλληνας να ήταν ο Χριστός, δεν πρέπει να υπερηφανευόμαστε και να λέγαμε να ο Χριστός. Εξάλλου, κοιτάξτε, ο Θεός έδωσε στους Έλληνες πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το Χριστό τον έφερε στους Εβραίους, διότι από εκεί είχε προφητευτεί. Ο Θεός δεν αλλάζει τα λόγια του. Είπε στον Αβραάμ, από σένα θα γεννηθεί εκείνος που θα σώσει την ανθρωπότητα. Έπρεπε να έρθει λοιπόν από την εβραϊκή φυλή που αρχίζει από τον εγγονό του Αβραάμ. Ο Αβραάμ δεν είναι ακόμη Εβραίος, για να ξέρουν και εσείς τα ξέρετε κύριε Φουντουλάκη, αλλά τα λέω έτσι περισσότερο για τους ανθρώπους που δεν τα ξέρουν. Ο εβραϊκός λαός δεν αρχίζει ούτε από τον Νόε που λένε μερικοί, ούτε από τον Αδάμ, ούτε, ούτε καν από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι προπάτορας των Εβραίων. Ο εβραϊκός λαός αρχίζει από τον εγγονό του Αβραάμ που είναι ο Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ονομάστηκε ένα βράδυ, πάλεψε λέει με έναν άγγελο, τον ενίξε τον άγγελο και του είπε: Εσύ δεν παλεύεσαι, είσαι τρομερός να πούμε. Θα σε ονομάσω Ισραήλ που σημαίνει ισχυρός. Και από εκεί ξεκινάνε, από τα 12 mm-hmm. παιδιά του Ιακώβ, ξεκινάει η φυλή του Ισραήλ, η οποία πού? Μεγαλώνει μέσα στην Αίγυπτο. Έτσι, από τον ξέρουμε. Βεβαίως, να λύσουμε και αυτό είναι το ιστορικό. Βεβαίως. Το ιστορικό. Και εκεί κάναμε χίλια ζόρια με τον Μωυσή, με την έξοδο κλπ. Για να μην αφουδούμε στο τέλος, να δούμε την ανάλυση του Ευαγγελίου. Να δούμε λίγο την ανάλυση του Ευαγγελίου. Είπαμε του προφήτη Ηλία να έχουμε την ευχή του προφήτη, ο οποίος θα έρθει για να πεθάνει και να αναστηθεί και να τον δει όλη η ανθρωπότητα. Βεβαίως. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού, οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες: Ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ. Δεν χρειάζεται μεγάλη ερμηνεία. Όπως προχωρούσε, παράγοντι θα πει προχωρούσε ο Ιησούς από εκεί, εμφανιστήκαν δύο τυφλοί άνθρωποι, οι οποίοι του έλεγαν: Ελέησέ μας Ιε του Δαβίδ. Ιε του Δαβίδ ήταν ο κωδικός του Μεσσία τότε. Τον έλεγαν και Υιό Δαβίδ το Μεσσία. Αυτό είναι που περιμένανε. Ότι θα έρθει δηλαδή από τον Δαβίδ. Η Παναγία μας είναι από τη φυλή του Δαβίδ. Ελθόντι δε εις την οικίαν προσήλθον αυτό δύο τυφλοί και λέγειν αυτής ο Ιησούς. Πιστεύετε ότι η δύναμη του τοποίησε? Μπήκαν λοιπόν σε ένα σπίτι, όλοι μαζί, οι μαθητές και ο Χριστός, και ήρθαν εκεί οι δύο τυφλοί. Και μπήκαν κοντά στον Ιησού και τον παρακαλέσανε κάτι, ας πούμε. Και ο Χριστός τους είπε, βέβαια το αυτονόητο, τι θέλετε να σας κάνω? Λέγουσιν αυτό, ναι κύριε, τότε ύψα τους οφθαλμούς, θέλετε λέει να δύναμη, μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα.
και λέω αυτή, ναι κύριε, πίστεψαν δηλαδή εκείνη τη στιγμή, γιατί η πίστη θα κάνει το θαύμα. Και ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, τους ακούμπησε τα μάτια και τους είπε, κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν. Όπως πιστεύετε, ας γίνει σε εσάς. Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν, και ανεόχθησαν αυτών οι οφθαλμοί και ανεβριμίσα το αυτής ο Ιησούς λέγον, οράτε μη δεις γη, νοσκέτο. Δεν ήθελε να διαδοθεί και τους είπε αυστηρά, αυτό το θαύμα που γίνει σε εσάς, να μην το μάθει κανείς άλλος. Μόνο οι παραβρισκόμενοι. Αλλά οι τυφλοί, οι δε τυφλοί, εξελθόντες, διεφήμισαν αυτόν, εν όλη τη γη εκείνη, σε όλη την περιοχή εκεί, έλεγαν ότι ο Χριστός μας έκανε αυτό το θαύμα και είδαμε. Αυτόν δε εξερχομένων, ιδού προσύνεγκαν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενο. Και καθώς έβγαινε ο Ιησούς από το σπίτι εκείνο, του έφεραν κάποιο που ήταν κουφός και δαιμονισμένο. Θα λέγαμε εμείς κοφάλαλο σήμερα, έτσι. Και εγκληθέντος του δαιμονίου, ελάλησε ο κοφός, μίλησε ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι. Τελειώνουμε σύντομα, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε και υπομονή να ακούσουμε το Ευαγγέλιο. Ελάλησε, μίλησε ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι. Ο κόσμος δηλαδή εκεί, ο όχλος, τον λέει όχλοι εδώ το Ευαγγέλιο, σημαίνει ο κόσμος που ήταν γύρω-γύρω. Λέγοντες, ουδέποτε φάνη ούτως εν το Ισραήλ. Ποτέ δεν φάνηκαν τέτοια πράγματα στον Ισραήλ, στο λαό του Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Έλεγαν δηλαδή ότι με το Σατανά ο Χριστός συνεργάζεται για να βγάζει τους δαίμονες, αν είναι δυνατόν. Και περιήγαινε ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας, διδάσκωνε τις εγωνεγωγίες αυτών. Και έκανε περιήγηση, το λέμε και εμείς περιηγητής, δεν λέμε, περιόδευσε δηλαδή τις πόλεις και τα χωριά, κόμμες είναι τα χωριά, και δίδασκε στις συναγωγές. Είχαν τις εκκλησίες τους οι Εβραίοι. Κύριε Φουντουλάκη, δύο παρατηρήσεις μόνο. Ναι, ναι, ναι. Για να μιλήσετε κι εσείς. Βεβαίως. Δύο παρατηρήσεις. Η πίστη μετακινεί βουνά μας, λέει το Ευαγγέλιο. Βεβαίως. Και εδώ ανοίγει μάτια. Κατά την πίστη σας είπε. Αν δεν έχετε πίστη, δεν γίνεται τίποτα. Και εμείς, αν δεν έχουμε πίστη, κατεξουσία. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για την εποχή εκείνη, είναι για όλη την ανθρωπότητα. Είναι νόμοι πνευματικοί που ισχύουν για όλες τις εποχές. Άμα και εμείς δεν έχουμε πίστη και ζητάμε στην προσευχή, δίχως πίστη δεν θα πάρουμε. Αυτό θέλει να πει. Στο γάμο της Κανά έδωσε κρασί άφθονο. Ευλογεί τους γάμους σου ο Χριστός, θέλει χαρά και ειρήνη στους ανθρώπους. Φως και γνώση. Έκανε το μεγαλύτερο καλό που μπορούσε να έχει ο άνθρωπος. Τη γνώση, το φως, τη χαρά. Τι άλλο ζητάει η ανθρώπινη ψυχή που προσπαθεί με τόσους τρόπους να βρει τη χαρά και σκοντάφτηκε. Κάνει τόσα εγκλήματα προκειμένου να βρει τη χαρά. Και ο εγκληματίας τη χαρά ψάχνει με λίγα λόγια, με ηλίθιο τρόπο. Κάτι άλλο, προϋπόθεση για οποιοδήποτε θαύμα, τα βλέπουμε ότι είναι η πίστη. Και ανάλογα με την πίστη μας γίνεται και το θαύμα. Μπορεί να γίνει αυτό που είπαμε και νωρίτερα για Τζακλή, μιλήσουν για την πίστη. Το Ευαγγέλιο αυτό είναι ένα σημαντικό απόσπασμα που μιλάει για την πίστη, την αξία της πίστης. Πρέπει να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε. Θα μπω λίγο τώρα στα εικόπεδα τα δικά σας. Ναι. Ο Πλάτων με τη σπηλιά και η αγραφή το Χριστό. Ναι. Έτσι. Γιατί ο Δαβίδ τον ονομάζει προσδοκία των εθνών, όλων των εθνών. Ναι. Απαντούμε και στην αγαπητή φίλη, η οποία είπε ότι ήταν Έλληνας ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να ήταν Έλληνας ο Χριστός. Ο Χριστός είναι παγκόσμια κατάσταση που δεν μπαίνει μέσα σε εδώ. Το μαντίο των αδερφών. Πείτε ακόμα, μια λέξη, έχουμε 1,5 λεπτό, ναι, και θα πω και ακόμα και το μαντίο των αδερφών τον ευλέπει από μακριά να έρχεται και προειδοποιεί ότι το όνομα αυτού θα είναι. Όχι, το μαντίο των αδερφών λέει. Ότι πες Εβραίος καταργή μας. Θα σταματήσει να τρέχει το λάλλον είδωρο. Δηλαδή οι προφητείες αυτές που κάνουμε εμείς κάποτε θα σταματήσουν από ένα παιδί Εβραίων. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα να το λένε αυτές οι γυναίκες που μάντευαν εκεί. Οι δε σύμβουλες της Ρώμης είπαν ότι ο Ιησούς έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα. Στην ελληνική. Ναι. Και ο λεξάριθμος, αν προσθέσουμε δηλαδή τα γράμματα του ονόματός του, βγάζει το 888. Οπότε, να πείτε μια λέξη τη κατακλείδα και να κλείσουμε. Ναι, εσείς θα κλείσετε. Ναι, πείτε, ναι. Οι τυφλοί ποτέ δεν αυτοκτονούν. Επειδή μιλήσαμε για τις αυτοκτονίες. Ναι, για τη δύναμη της πίστης. Ναι, και γι' αυτό είναι, επειδή είναι πολύ πιο θρησκευόμενοι από εμάς τους ανοιχτομάτιδες. Να είστε καλά κύριε Τζακλή. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί φίλοι, μιλήσαμε για την προσευχή, μιλήσαμε για την αξία της προσευχής, για τη σημασία που έχει η καθημερινή μας προσευχή, για την υλοποίηση των ετοιμάτων μας, για τις προϋποθέσεις και όλα αυτά. Και επειδή τα θέματα αυτά δεν εξαντλούνται ποτέ, προσπαθούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα, συνεχώς μας γεννιούνται καινούργια ερωτήματα, μεταφυσικές ανησυχίες έχουμε όλοι. Μπορείτε λοιπόν μέσα από τα βιβλία μου, μέσα από τα DVD του κ. Τζακλή, να βρείτε απαντήσεις σε πολλά άλλα ερωτήματα.
Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.